Λοιπόν, μένουμε στο θέμα. Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τη Σμαρό Οίκου, συγγένη θύματος του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών. Κυρία Οίκου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Δεν ξέρω, ήσασταν κι εσείς εχθές στη Μαγνησία, στην μάζοξη αυτή που έγινε, στην ομιλία αυτή. Όχι, δεν μπορούσα να παρευρεθώ. Είχα στο πρόγραμμα να πάω, αλλά κάτι μου προέκυψε. Mm-hmm. Αλλά φυσικά το παρακολούθησα όλη την εκδήλωση. Άλλη μια εκδήλωση που ακούστηκαν πολλές αλήθειες από συγγενείς και ανθρώπους που η μοίρα τους έμελε να βρεθούν αντιμέτωποι με αυτό το έγκλημα. Ο κόσμος που σειραίει δείχνει ότι είναι στο επίκεντρο το θέμα. Τους αφορά όλους, όπως εμάς. Έχουμε τρομερή συμπαράσταση από τους απλούς πολίτες. Θέλουν να μάθουν την αλήθεια. Έχουν πιστέψει σε εμάς από την πρώτη στιγμή. Ιδιαίτερα το τελευταίο αρκετό καιρό υπάρχει ένα κύμα συμπαράστασης, το οποίο μας βοηθάει και εμάς να συνεχίσουμε, γιατί επειδή το παρακολουθείτε πολύ στενά το θέμα, βλέπετε ότι εδώ έχουμε ρόλους detective, αστυνομικών, ξιχνιάζουμε οτιδήποτε άλλο εκτός από το πένθος, ηρεμία. Κυρία Οίκου, να πούμε για τον κόσμο, απλώς για να καταλάβει, για όσους δεν σας γνωρίζουν, ότι εσείς χάσατε τον αδελφό σας στο τρένο αυτό, στην διαδρομή αυτή. Ο αδελφός σας ήταν ο τρίτος μηχανοδηγός που υπήρχε μέσα στα βαγόνια αυτά, μέσα στα δύο τρένα, ο οποίος δεν ήταν σε υπηρεσία, απλώς επέστρεφε με το ένα τρένο. Ουσιαστικά είχε κατεβεί με ένα άλλο τρένο στο κέντρο, δηλαδή δεν ήταν, θέλω να πω, σε τριήμερο, ας πούμε, στην Αθήνα, κάτι τέτοιο. Ήταν εργαζόμενος εκείνη την ημέρα και τελείωσε τη βάρδιά του στην Λάρισα μετά από τρομερά προβλήματα που είχε το σιδηροδρομικό δίκτυο. Mm-hmm. Με τα καλώδια που πέσανε στο Παλαιοφάρσαλο και όλα αυτά. Τα θέματα που νομίζω τα γνωρίζετε. Και έπρεπε να τον γυρίσει η υπηρεσία. Θεώρησε ότι ήταν και τύχη για αυτόν που θα κατάφερνε τελικά να πάρει την 62 για να τον επιστρέψει ως επιβάτη. Πράγμα το οποίο έκανε και σήμερα δεν είναι μαζί μου. Τώρα, επειδή η δική σας περίπτωση είναι ιδιαίτερη, και τι εννοώ λέγοντας ιδιαίτερη, ότι ο πατέρας σας είναι συνταξιούχος υπάλληλος σιδηροδρομικός, αν δεν κάνω λάθος. Ο αδερφός σας, 28 ετών, όταν βρέθηκε στο τρένο αυτό και έχασε τη ζωή του, επίσης σιδηροδρομικός. Πώς αντιμετωπίσατε όλη αυτή τη διαχείριση του προηγούμενου διαστήματος, το ξεμπάζωμα, τα στοιχεία που σιγά σιγά ερχόντουσαν στην δημοσιότητα και αφορούσαν μετακίνηση υλικών, όπου μέσα στα υλικά αυτά υπήρχαν και στοιχεία όμως. Το γεγονός ότι υπάρχουν κενά ακόμα και στις συνομιλίες, και δεν αναφέρομαι μόνο στην κοπτοραπτική, η οποία είδε το φως το προηγούμενο διάστημα, αλλά στο ότι λείπουν και κομμάτια από τις πραγματικές συνομιλίες, λείπει πραγματικός χρόνος από αυτά που έχουν δοθεί είτε προς τις αρχές είτε στην δημοσιότητα, και μιλώ για το σταμάτημα του τρένου, ούτως ώστε ο μηχανοδηγός να διαβεβαιώσει ότι μπορεί να προχωρήσει και ότι όχι, κατά λάθος με φέρατε, δεν με στείλατε κατά λάθος σε αυτή τη γραμμή. Όταν βλέπατε όλα αυτά να βαφτίζονται κανονικότητα, ότι το ξεμπάζωμα έγινε γιατί όχι εμείς, η πυροσβεστική το αποφάσισε, οι αρχές είναι αυτές οι οποίες είναι αρμόδιες για τις συνομιλίες οι οποίες έχουν καταγραφεί και έχουν δοθεί στις αρμόδιες αρχές, αλλά τελικά βλέπαμε στην πορεία να λείπουν πράγματα από αυτά τα οποία έχουν μεταφερθεί στις αρμόδιες αρχές ή έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Όλο αυτό πώς το αντιμετωπίσατε με την εμπειρία και την οικογενειακή, ότι γνωρίζετε το σιδηρόδρομο, έχετε ακούσματα και περιγραφές είτε από τον αδερφό είτε από τον πατέρα? Κοιτάξτε, αρχικά, εντάξει, ο πατέρας μου είναι συνταξιούχος, όπως είπατε, μηχανοδηγός. Και επειδή ακριβώς είχε άμεση συνάφεια με το επάγγελμα, είχε καθημερινή επαφή με τον αδερφό μου, θέλω να πω, μιλώντας για σιδηροδρομικά θέματα. Mm-hmm. Και μοιραζόμενος ιστορίες ή προβλήματα που υπήρχαν, τα οποία μπορούσε να κατανοήσει και καλύτερο ο πατέρας μου, αν και ήταν γενικά και ένα παιδί που μιλούσε. Πέρα από το πολύ μεγάλο θρήνο και σοκ, διάφορα πράγματα με την εμπειρία του πατέρα μου δεν του κολλούσαν. Ένα από αυτό ήταν τα ηχητικά,
Τις πολύ πρώτες μέρες που είχαν διαρρεύσει τα ηχητικά, δεν ήξερε πρόσωπα και καταστάσεις ο πατέρας μου, γιατί σας είπα ένας ταξιούχος. Και αντίστοιχα δεν ήξερε και όλο το προσωπικό, εντάξει, στην επικράτεια. Αλλά δεν του κολούσαν διάφορα πράγματα. Το είχαμε συζητήσει. Μου είχε πει ότι κάποιες συνομιλίες νιώθω ότι δεν έχουν ροή, σαν να μην προσομοιάζει μια πραγματική συζήτηση. Αυτό είχε συζητηθεί στο σπίτι. Από εκεί και πέρα, επειδή στα 35 χρόνια που δούλεψε, δεν ήταν η πρώτη φορά που αντιμετώπισε και ο ίδιος προβλήματα, που είδε και αντίστοιχα ο ίδιος αντιμετώπισε, εξ αρχής μας είχε φανεί τρελό το γεγονός ότι έχουν μπει σε έναν χώρο με πρόσχημα να ενισχύσουν το έδαφος για να μπορέσουν να πατήσουν οι γερανοί. Το έβρισκε, θα πω, γελίο. Γιατί μου είχε πει και ο ίδιος ότι χρειάστηκε να αναφύρουν βαγόνια, όχι βέβαια από μετοπική σύγκρουση, από άλλα θέματα στα 35 χρόνια, τα οποία σε πολύ πιο δύσβατα μέρη μπορούσαν μια χαρά να στηριχτούν οι γερανοί και όλα τα σχετικά, ας πούμε. Τώρα, εσείς δεν είστε από αυτούς που περιμένουν, ακόμα και αν βρεθεί κάτι στα χώματα εκεί που μεταφέρθηκαν τα μπάζα, δεν είναι κάτι το οποίο περιμένετε να δείτε αν ανήκει στον αδερφό σας. Έχετε πάρει την σωρό. Από εκεί και έπειτα όμως, όλο αυτό το πράγμα, όλη αυτή η διαδικασία, πώς νιώθει κάποιος ο οποίος πρέπει να αγωνιστεί για να λειτουργήσει για να προχωρήσει σωστά η προανάκριση και η συλλογή των στοιχείων? Εμείς από θέση, όπως καθόταν ο αδερφός μου, πραγματικά πήραμε όλη την σωρό. Οπότε δεν περιμένουμε, τουλάχιστον από τον αδερφό μου, κάποιο δείγμα για τακτοποίηση. Παρ' όλα αυτά, επειδή ξέρετε, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και δεν ξέρω αν τελικά το καταλαβαίνει ο κόσμος, εμείς οι συγγενείς έχουμε δεθεί πάρα πολύ. Και κάπως υπάρχει αίσθηση ότι γνωρίζουμε, είναι λες και γνωρίζουμε ένας τον άνθρωπο του άλλου. Οπότε δεν θα πω καν κοινωνικά. Αυτούς τους ανθρώπους θεωρώ οικογένεια και τρέμω πραγματικά στην ιδέα ότι μπορεί να χρειαστεί να βρεθούν αντιμέτωποι με τέτοια αλήθεια. Δηλαδή να πάρουν, τελικά να επιβεβαιωθούν οι χειρότεροι φόβοι ότι υπάρχει γενετικό υλικό και τακτοποιηθεί, τέλος πάντων, ότι δεν είναι από κάποιο ζώο και είναι από άνθρωπο, το οποίο το φοβόμασταν φυσικά. Το είχαμε στο μυαλό μας, γιατί γίνανε όλα πολύ γρήγορα, γιατί οι δυνάμεις της σύγκρουσης ήταν τεράστιες. Τα βαγόνια κακήν κακώς μετακινήθηκαν και δεν μετακινήθηκαν 2 μέτρα παραπέρα. Έτσι, πήγανε 13 χιλιόμετρα. Επιτρέψτε μου να μείνω σε αυτό που είπατε, τις συναντήσεις με τους συγγενείς. Πώς είναι αυτές οι συναντήσεις με τους συγγενείς? Είναι μια ρουτίνα η οποία κάνει τι? Ξυπνάει δυσάρεστες μνήμες κάθε φορά που συναντιόσαστε? Είναι μια ρουτίνα η οποία δίνει δύναμη σε όσους βρισκόσαστε εκεί για να συνεχίσετε, ούτως ώστε να μην υπάρχει συγκάλυψη? Πόσο ακριβώς το αντιμετωπίζετε, πόσο ακριβώς το βιώνετε αυτό, το ότι συναντιέστε ξανά? Για μένα είναι πηγή δύναμης οι υπόλοιποι συγγενείς. Καταρχάς δεν είναι ότι μας θυμίζει κάτι, γιατί δεν είναι ότι ξεχνάμε. Το θέμα είναι στην επικαιρότητα συνεχώς. Θέλουμε έτσι κι αλλιώς να είναι στην επικαιρότητα, αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι ότι κάποια στιγμή της ημέρας κάποιος ξεχνάει. Προσωπικά δεν ξέρω πώς θα ήμουν εάν δεν είχα γνωρίσει τα υπόλοιπα, ας πούμε, θύματα αυτής της τραγωδίας. Οι συναντήσεις βοηθούν πάρα πολύ, γιατί μοιράζεται πολύ πληροφορία. Είμαστε πολύ διαφορετικοί άνθρωποι που στελεχωνόμαστε από... Το ξέρετε, δεν έχουμε, υπάρχουν διάφοροι πραγματογνώμονες, δικηγόροι, οπότε η πληροφορία είναι πολύ σημαντικό να μοιράζεται. Ο κάθε άνθρωπος προσφέρει, ξέρετε, σπρώχνουμε όλη την πέτρα, άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο, αλλά όλοι βάζουν ένα λιθαράκι, ώστε να φτάσουμε στον κοινό στόχο που έχουμε όλοι, που είναι, ας πούμε, η δικαίωση, αν μπορεί να την πει κάποιος δικαίωση. Δηλαδή οι άνθρωποι μας δεν μπορούν να γυρίσουν πίσω, αλλά ξέρετε, δεν μπορούμε να είμαστε και αμέτωχοι. Θέλουμε να καθίσουμε το σκαμνί από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο.
Πρόσφατα είχαμε την απόφαση από το Συμβούλιο Εφετών της Λάρισας, μια και μιλήσατε για Σκαμνή, για την προσφυγή του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, του κυρίου Αγοραστού. Λοιπόν, μετά τις δικαστικές εξελίξεις που υπήρξαν, αποτελεί τον 34ο κατηγορούμενο. Αυτό πώς το αντιμετωπίσατε εσείς? Και το λέω γιατί σχετίζεται το όνομα του κυρίου Αγοραστού με το ξεμπάζωμα των τεμπών του σημείου του δυστυχήματος. Είναι πολύ σημαντικό για μας ότι προσθέθηκε στη λίστα ο κύριος Αγοραστός. Φωνάζουμε πραγματικά από την πρώτη ώρα. Μιλάμε ότι από την επόμενη μέρα ξεκίνησε το μπάζωμα-ξεμπάζωμα. Ηγήθηκε της όλης επιχείρησης. Και θεωρώ ότι είναι στη θέση που αξίζει. Έπρεπε να είναι στη λίστα. Μου είπατε πριν ότι όταν σας ρώτησα για το πώς λειτουργούν αυτές οι συναντήσεις με τους υπόλοιπους συγγενείς των θυμάτων, ότι έτσι κι αλλιώς δεν ξεχνάτε, στις συναντήσεις αυτές δεν υπάρχει αυτή η παράμετρος. Ο χρόνος γιατρεύει. Αυτό που λένε ότι αφήνεις πίσω σου, όσο περνά ο χρόνος, αφήνεις πίσω σου στιγμές του ανθρώπου και εικόνες που έχασες, ότι η απουσία τελικά γίνεται συνήθιο. Αυτό ισχύει? Τι να σας πω, κύριε Χαρίτο, δεν νομίζω. Δηλαδή, έχει γίνει τόσο βάρβαρα όλο αυτό. Έχουμε χάσει τους ανθρώπους μας, όχι από φυσικά αίτια, όχι από κάποια ασθένεια, που δεν νομίζω ποτέ κανείς να ξεχάσει. Και απ' την άλλη, τι να ξεχάσουμε? Εμείς θέλουμε να μιλάμε για τους ανθρώπους μας, θέλουμε να μένουν ζωντανοί μέσα από τις ιστορίες. Δεν είναι θέμα ταμπού οι συζητήσεις. Δεν θέλουμε να περάσουν στη λύση οι άνθρωποι μας. Έχετε σκεφτεί ποτέ πώς θα είναι όταν τελειώσει όλο αυτό, όταν δεν θα υπάρχουν πλέον οι συναντήσεις με τους άλλους συγγενείς των θυμάτων, όταν θα υπάρχει ετιμιγορία, όταν θα έχει αποδοθεί η δικαιοσύνη? Το έχετε κάνει εικόνα όλο αυτό? Μπορείτε να φανταστείτε την επόμενη μέρα? Το έχω φανταστεί. Έχω φανταστεί να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Δεν έχω φανταστεί πώς θα είναι επόμενη μέρα. Γιατί, ξέρετε, τώρα το πάθος για δικαίωση έχει ροκανίσει χώρο από το πένθος. Δηλαδή δεν προλαβαίνουμε να πέσουμε, γιατί εδώ ο αγώνας είναι διαρκής. Δεν ξέρω πώς θα είναι, αυτό δεν το έχω φανταστεί. Σίγουρα όμως δεν έχω φανταστεί να αφήνω όλους αυτούς τους ανθρώπους πίσω μου, γιατί τους νιώθω πραγματικά οικογένεια πλέον. Σμαρό Οίκου, συγγενής θυμάτων του δυστυχήματος των τεμπών. Την ευχαριστώ θερμά για αυτή την κουβέντα. Ξέρετε ότι το παρακολουθούμε το θέμα. Ξέρετε ότι θα σας ενοχλήσουμε και πάλι για να το κρατήσουμε στην επιφάνεια. Ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας.